Έχετε 7 λεπτά, κύριε Παπά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αισθάνομαι ντροπή ως βουλευτής και μεγάλη ανησυχία ως πολίτης όταν τόσο κρίσιμα ζητήματα έρχονται στην εθνική αντιπροσωπεία, όχι απλά με τη μορφή του καταπήγοντος, αλλά όταν έχει ολοκληρωθεί και ο κατάλογος των ομιλητών. Είναι μια ασέβεια προς τη δημοκρατική διαδικασία και νομίζω ότι γεμίζει τα ντεπόζιτα των παραδοξολόγων. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και να μην επιμείνει. Όταν σύσσωμη η αντιπολίτευση, μάλιστα όπως φάνηκε από τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, εγείρουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Νομίζω ότι αυτή η συμπεριφορά σπάει κάθε ρεκόρ προσβολής των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Και να κάνω το εξής ερώτημα. Εγώ ως βουλευτής πώς μπορώ να αποφασίσω και να ξέρω και να γνωρίζω εάν η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διαχειριστεί τα δεδομένα η γνωστή εταιρεία για την οποία έχει γίνει πάρα πολύ θόρυβος τις τελευταίες ημέρες? Είναι δυνατόν να έρχονται αυτά τα πράγματα την τελευταία στιγμή? Είναι δυνατόν να νομοθετεί η πλειοψηφία με όρους πιάτσικου να κάνει μια εορταστική έφοδο η οποία προφανώς έχει στόχο τη μόνιμη παρέκκληση από τη δικαιοσύνη για τη διαφάνεια? Και κατά τη γνώμη μου αυτό εξηγείται επειδή φαίνεται ότι η ακραία δεξιά έχει πάρει κεφάλι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, διότι ακούσαμε τον κύριο Βορύδη να του φταίει η ΕΡΤ, όχι προφανώς λόγω της Ακριβοπούλου και του Καψόχα, αλλά η ΕΡΤ η οποία έχει εκτόπισμα τηλεοπτικό, και βεβαίως ο ίδιος ο κύριος Βορύδης στην ίδια τοποθέτηση να ανακοινώνει ότι πρακτικά μειώνεται η ενιαία ενίσχυση για 600.000 αγροτοκτηνοτρόφους. Είναι σαφές το τι συμβαίνει εδώ πέρα και δεν θα έπρεπε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πέσει σε αυτό το ολίσθημα. Επιτρέψτε μου για τα θέματα που αφορούν ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Επί 9 μήνες δεν έχει γίνει τίποτα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δύο κινήσεις γίνανε. Η πρώτη αφορά την παραγγελία σαπισμένων λεωφορείων από τη Λειψία, τα οποία ανεβαίνουν την ανηφόρα του Χορτιάτη και παίρνουν φωτιά. Και η δεύτερη αφορά ένα διαγωνισμό για οδηγούς και μηχανικούς, ο οποίος έγινε μετά τις φωνές και τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων και της αντιπολίτευσης, στον οποίο ανέβηκε η λίστα επιλαχόντων με τα προσωπικά δεδομένα και των επιλαχόντων, συγγνώμη, και των επιτυχόντων, και κατέβηκε η ανάρτηση συγκεκριμένη και ανέβηκε με διαφορετική σειρά κατάταξης. Και σήμερα, χωρίς ντροπή, χωρίς να υπάρξει κάποια απολογία για το χάος και τους συνωστισμούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίοι ευθύνονται βεβαίως και για τη διασπορά του κορονοϊού, έρχεται η κυβέρνηση και νομοθετεί το ελευθέρας για τις απευθείας αναθέσεις. Δηλαδή την συνεχή και χωρίς όρους παρέκκληση από τον 44-12, πρέπει να γνωρίζει η κυβερνητική πλειοψηφία ότι το ελεγκτικό συνέδριο θα τα ελέγξει όλα και εμείς θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση συστηματικά. Και ζητάει βεβαίως και την παράταση των ορίων ηλικίας λεωφορείων, δημόσιων και ιδιωτικών, που κυκλοφορούν στους δρόμους. Νέα παράταση μετά από 3 παρατάσεις μέσα στη χρονιά. Υπήρχε χρόνος να ενισχυθούν οι συγκοινωνίες, δεν έγινε αυτή η επιλογή. Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τα 750 σύγχρονα λεωφορεία που είχαμε, απεντάχθηκε και το πρόγραμμα για τα 92 λεωφορεία της περιφέρειας Αττικής, το οποίο παρέλαβε έτοιμο η διοίκηση Πατούλη, και πάνω από 300 οχήματα αυτή τη στιγμή περιμένουν να διορθωθούν οι μικροβλάβες για να βγουν να εξυπηρετήσουν, και αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Είναι οδυνηρό δε το ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κατάφερε να σκίσει, δεν αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά έσκισε στην κυριολεξία τα πτυχία των μηχανικών, των οικονομολόγων και των γεωτεχνικών με την απαράδεκτη ρύθμιση της εξίσωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων των κολεγίων χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, και εμείς στηρίζουμε και το ΤΕΕ και το Οικονομικό και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Επιτρέψτε μου τώρα να πάω σε ένα ζήτημα υποδομών το οποίο δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο, διότι ακούσαμε τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών να παραδέχεται πως στο θέμα του βόρειου οδικού άξονα της Κρήτης, μετά από 17 μήνες απόλυτης απραξίας και κοροϊδίας των πολιτών και των κριτικών, η κυβέρνηση επιστρέφει στο σχεδιασμό των αρχικών, στους 3 διαφορετικούς διαγωνισμούς, με τις μελέτες που έχουν γίνει πάνω στο σχεδιασμό
που είχαμε και εμείς ξεκινήσει. Δυστυχώς θα θέλαμε να δούμε αυτό το πράγμα να γίνεται και στα άλλα μεγάλα έργα. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε τη δυνατότητα να σταθούμε ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας και να πούμε ότι το βλέπουμε να γίνεται κι αλλού, όπως στην Πατρών Πύργου, στον Ε65, το μετρό της Θεσσαλονίκης κτλ. Και μια σειρά από έργα τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν στην οικονομία μας μια αναπτυξιακή όθηση. Και θα έλεγα δε ότι είμαστε και στη φάση όπου πλέον έχει γίνει και η γενική παραδοχή ότι η οικονομία μας θα βιώσει οδυνηρές καταστάσεις, διότι απλώς έτσι είναι. Και το παραδέχθηκε δυστυχώς για την οικονομία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα λέγαμε εμείς από το Μάρτι ότι πάρα πολύ μικρό κομμάτι της ρευστότητας που έχουν πάρει οι τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει διοχετευθεί στις μικρές επιχειρήσεις και τότε η κυβέρνηση σφύριζε αδιάφορα. Δυστυχώς για την κυβέρνηση αποκαλύπτεται το στίγμα και η κατεύθυνση της πολιτικής. Είναι αδράνεια, ανικανότητα και ψεύδος. Αλλά ευτυχώς όμως για την κοινωνία θα βρίσκονται όλο και περισσότεροι απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Το αίτημα για μια προοδευτική διακυβέρνηση πυκνώνει κάθε μέρα που περνάει και ένα μέτωπο πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που θα κληθεί σύντομα να ανατάξει την Ελλάδα μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Τελειώσατε, κύριε συνάδελφε.